Σε έντονα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η παράδοση παραλαβή στο επιμελητήριο Ζακύνθου με τον Δημήτρη Γαργαλέα να παραδίδει τα ηνία στον νέο πρόεδρο Φώτη Κώτη. Ο νέος πρόεδρος ευχαρίστησε τον κύριο Γαργαλέα για την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια και την προσφορά του στο θεσμό του επιμελητηρίου. Επίσης, μίλησε για τη συνεργασία των μελών του επιμελητηρίου για να πετύχουν τους στόχους τους. Ο ένας λόγος φυσικά είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι και θα τα πάνε πάρα πολύ καλά στις καινούργιες τους θέσεις, αλλά και είναι άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουμε πάρα πολύ καλά επικοινωνιακά μεταξύ μας. Πρέπει να συνεργαστούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, με όλους τους φορείς του νησιού, αλλά και με τους φορείς τους περιφερειακούς. Αυτό θα το διεκδικήσουμε με συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένα πρωτόκολλα και θα είναι μια ουσιαστική συνεργασία σε βάθος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε όλοι μας. Με τη σειρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος τόνισε ότι παραδίδει ένα επιμελητήριο υγιές και πως παρά τις αντιδράσεις οι ίδιοι τα κατάφεραν πολύ καλά. Παίρνοντας εμείς μια διοίκηση από τον Κώστα τον Καποδίστρια που ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και από οικονομική θα λέγαμε ευρωστία, ανεξάρτητα αργότερα έρθαν τα κουρέματα και όλες αυτές τις συντεχνίες, τα PSI κλπ. Και μας έφεραν κάπου αλλού. Όμως είχαν τεθεί οι βάσεις για να υπάρξει πλέον ένα επιμελητήριο το οποίο θα μπορεί να πετάξει. Στη δική μας εξαετία, όπως πολύ καλά ξέρεις Πρόεδρε, χειριστήκαμε μία κρίση σε όλα τα επίπεδα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παλιά και νέα, εξέφρασαν τις σκέψεις και το όραμά τους για ένα νέο, καλύτερο επιμελητήριο. Το λέω με συγκίνηση. Αν δεν καταφέρουμε να δώσουμε αυτή την ελπίδα και να δώσουμε κάτι καλό στο νησί μας, τότε, όμως, το πιστεύω, το πιστέψαμε. Γι' αυτό και μέσα σε ένα μήνα ο κόσμος πίστεψε σε μας. Μεταδώσαμε το πιστεύω μας. Θεωρώ ότι δεν είμαι εκπρόσωπος των νέων. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε εκπρόσωποι του νησιού μας και ο Ζακυνθινός λαός μας εμπιστεύεται αυτή τη στιγμή το μέλλον και του επιμελητηρίου και κυρίως της επιχειρηματικότητας, η οποία, όπως προαναφέραμε, βάλεται από τις εξωτερικές πιέσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι, όπως και ο μεγάλος Καβάφης είπε, το ταξίδι να είναι μεγάλο. Ο δρόμος να είναι μακρύς, οι εμπειρίες να είναι πολλές και στο τέλος το έργο που θα αφήσουμε για τη Ζάκυνθο να είναι σημαντικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβαν με διάθεση να βρουν τα προβλήματα που έχει η Ζάκυνθος και να τα λύσουν.